Κατά την συνέλευση αυτή τη 1η Οκτωβρίου, ή την 1η περίπου μηνών, επικαλεστήσα τον φωτισμό και την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, σε εξέλεξη Μητροπολίτη τη Ιερά Μητροπόλεω, Γηθίου και Ιτήλου και Πάση Μάνη. Άξιο! Μετά παρέλευση 4 ημερών, εγένετο η χειροτονία του εις επίσκοπον και Μητροπολίτην της Οσάμου Ιεράς Μητροπόλεως και το καθεδρικό ιερό ναό των Αθηνών στη συμμετοχή πλειάδος ιεραρχών και την παρουσία πολυπλησούς ευλαβούς εκκλησιάσματος εντός τμήματος βυζαντινής μεγαλοπρεπίας. Ο επί της χειροτονίας σου λόγος υπήρξαν αριστουργηματικός από πάσης επόψεως και ή το δηλωτικό της ευσεβίας σου, της ταπεινοφροσύνης σου, της θεολογικής μορφώσεώς σου και της βαθίας επιγνώσεως του τελουμένου μυστηρίου της προσωπικής σου πεντηκοστής. Αναλαμβάνει σεβασμιότατε επιμενάρχα από σήμερον την διαβήμανση και διακυβέρνηση του ιερού πλήρου και του ευσεβούς λαού της Ιεράς Τάφτης Μητροπόλεως, ενός λαού διακρινωμένου δια την πολλήν ευσέβεια, την έμφυτον ευγένεια, την απεριόριστον αγάπη προς την πατρίδα, την κάφηση εν σχέση προς τα έθιμά του, αλλά και την κάφηση του για την ιστορία του τόπου του, δηλαδή της ηρωικής μάνης. Εφραίνεται και αγάλεται σήμερον η Θεόσωστος Μητρόπολης Γηθίου, Ιτήλου και Πάσης Μάνης. Δονείται από χαρά η ηρωική μάνη σύμπασα, επί τη ενθρονήσει του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της Κυρίου Κυρίου Χρυσοστόμου εις των περίπιστων αρχιερατικών της θρόνων. Δεν πανηγυρίζομαι μόνο διότι αποκτούμε ιεράρχη εις διαδοχήν του αλυσμονήτου και πολύκλαυστου πνευματικού μας πατρός Κυρίου Σωτηρίου, αλλά μετά των αγγέλων αγαλωμένο ποδί αλλαλάζομεν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Διότι αποκτώμεν θησαυρών πολύτιμων, Μαργαρίτην Τίμιον, Αστέρα Πολύφωτον, Πατέρα Φιλόστοργων, αδελφών πεφιλημένων και φίλων ανεκτήμητων. Ιδού σήμερον, περιβάλλουν τον θρόνο σας Τίμιε Πάτερ, οι ιερείς σας με τον ύμνο τους, ο λαός σας με τον ενθουσιασμό του, οι όπου γης μανιάτες με τον εγκάρδιον χαιρετισμών και τον ολόθερμον ασπασμό τους. Χρυσοστόμου, του σεβασμιωτάτου και θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, σε αγιωτάτης Μητροπόλεως Γηθίου Ιτήλου και Πάσης Μάνης, ημών δε πατρός και επιμενάρχα, πολλά απαραίτητα. Καλόν
είπατε άξιος να μας ζήσετε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη της Μάνης, ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο λαός του Ηγηθείου, αλλά και όλης της Μάνης, σας καλωσορίζει στην έδρα της Μητρόπολης και σας εκφράζει ολόψυχα τις πιο θερμές ευχές του για υγεία, μακροημέρευση και επιτυχία στο δύσκολο αλλά και τόσο σημαντικό έργο σας. Είμαστε βέβαιοι ότι στο πρόσωπό σας όλη η Μάνη βρήκε τον άξιο πνευματικό της πατέρα και το συνεχιστή του έργου του προμηνών αποβιώσατος μακαριστού Μητροπολίτη μας Σωτηρίου, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του και αγωνίστηκε πολλές φορές δυναμικά για να προασπίζει τα συμφέροντά της, αλλά και να κρατά τους απανταχού μανιά της ενωμένους. Γιατί πάντα πίστευε ότι η Μάνη είναι μία και αδιαίρετη και πως καμία γεωγραφική διαίρεση δεν μπορεί να χωρίσει την κοινή ρίζα, τα ίδια ήθη και έθιμα, την νοοτροπία, αλλά και τους κοινούς αγώνες όλων των μανιατών στις δύσκολες στιγμές του έθνου μας. Σεβασμιότατη Αργιατιερή, σας ευχαριστούμε και εσάς και τη σεβαστή ολομέλεια της Ιεραρχίας της Ελλάδος, γιατί άκουσε τις προσευχές μας, προσευχές των Κύριων, να μας χαρίσει Μητροπολίτη άξιον. Σεβασμιότατε Άγιε Πατέρα μας, Ιερά Μητρόπολη Κυρθίου, Ιππήλου Ζαρνάτας και Πάσης Μάνης, είναι τυχερή που η Εκκλησία μας εμπιστεύτηκε σε στάση την κλιματορία της. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Μεσσηνίας, Κύριε, Κύριε Χρυσόστομε, Αντιπρόεδρε της Διαρκούς Αγίας και Ιερά Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε τέ εκπρόσωπε αυτής και το ποτηρητά της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Γηθίου Ιππήλου και Πάσης Μάνης άχρη του νυν. Σεβασμιότατοι εν Χριστώ αδελφοί ιεράρχοι, σεβασμιότατοι οι εκπροσωπούντες στα πρεσβυγενή πατριαρχία μας, ευλαβές τίμιον πρεσβυτέριον, εντιμότατε Κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, εντιμότατε Κύριε Βουλευτέ, εντιμότατε Κύριε Νομάρχα, Κύριε Στρατιωτικέ Διοικητά, Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, λοιπέ αρχέ, εκπαιδευτικέ, δικαστικέ και λοιπέ εξουσίε, λαέ του Κυρίου περιούσιε και περιώνυμε, ποταμός θείων χαρίτων και χύμαρος ουρανίων απροσμετρήτων ευλογιών και επιδαψιλεύσεων η σημερινή ημέρα της προσκέρου ζωής μου, η οποία και θα διέλθει ως φυλακή ενυκτή. Περιβεείς αλλά και εν ταυτό ευγνώμων ηκέτης ίσταμε ενώπιον των κρασπέδων του θρόνου του παντάνακτος Θεού και εν θάμβη και απορία πολύ παρακολουθώ τα κατεμέ θαυμαστός και εξαισίως δρόμενα και τελεσιουργούμενα εν τες ημέρες ταύτες. Πρότριτα χειροτονία, πεντηκοστή και πνεύματος επιδημία, σήμερον εν θρόνησης εμπληθούς η Εκκλησία, διατρανωθήσα δια των κανονικών ψήφων της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάλεσε να επιμάνω το λογικόν δείγνιον της ιστορικής και ευάνδρου και ηρωοτόπου Μητροπόλεως Γηθίου Ιππήλου Ζαρνάτας και Πάσης Μάνης, ή της απαρτίζεται από λαόν άκρος θεοσεβή και θεόφιλων, ευλαβώς πάντοτε διακείμενον προς την Μητέρα Εκκλησία και συντρέχοντα αυτήν, αλλά και ακούοντα ευδικώς την φωνή των ποιμένων της. Ημέρον η ένδοξος και ξακουστή Μάνη διετράνωσε την πίστη της ότι η Εκκλησία είναι και θα παραμείνει και τροφός και φρουρός του γένους. Και τώρα λαέ του Κυρίου περιούσιε,
βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαέ εις περιποίηση, ίσως και διαδικαιολογημένα, ίσως εξυγλήθη η Αγία υπομονή σου, όμως το επίκεντρο της προσοχής, της αγωνίας εάν θέλετε, της καρδίας του Επισκόπου, είστε εσείς, ότι Ιερά Μητρόπολης, εν παντή καιρό του λοιπού, εν παντή καιρό και πάση ώρα, εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας, θα είναι ανοιχτή εις την διάθεσή σας. Θα είναι... το σπίτι σας, αφού είναι το σπίτι του Επισκόπου σας, εκείνου που ίσταται εις τύπων και τόπων Χριστού. Άγιε και τρισένδοξε λαέ της μάνης, να διατρανώσω γεγονία τη φωνή προς την τρισυπόστατον Θεότητα και να αναφωνήσω πλήρης έμπλεος συγκινήσεως και ένταχρης. Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Αμήν.